Το τελευταίο διάστημα είναι σύνηθιστο φαινόμενο. Οι εργοδότες που εκτελούν έργα του δημοσίου ή προγράμματα να παίρνουν τα λεφτά από το κράτος, αλλά να μην πληρώνουν τους εργαζόμενους. Εντάξει, τώρα στην Κορινθία, από ό,τι ξέρετε, κατασκευάζεται με πρόγραμμα του ΕΣΠΑ το φράγμα του Ασοπού. Το έργο αυτό το τελευταίο διάστημα παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα σε τέτοιο βαθμό που να θεωρείται αμφίβολη και η ολοκλήρωσή του. Αυτό ήδη έχει σταματήσει εδώ και μήνες η συνέχιση των έργων. Αυτό έχει σοβαρές συνέπειες πρώτα και κυρία στους εργαζόμενους, αλλά και στους αγρότες που πρόκειται να ωφεληθούν από το έργο και γενικότερα στους κατοίκους της Κορινθίας. Σε αυτό το έργο, ενώ ο ανάδοχος και οι υπεργολάβοι έχουν πάρει πολλά εκατομμύρια ευρώ από το κράτος, αφήνουν απλήρωτους τους εργαζόμενους και τους οφείλουν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Εμείς, οι σύμβουλοι της Λαϊκής Σπήρωσης, κάναμε μια επερώτηση την οποία είχαμε καταθέσει στις 4 Σεπτέμβρη και συζητήθηκε χτες. Στην επερώτησή μας αυτή βάζαμε συνολικά το πρόβλημα του έργου, δηλαδή και το έργο να ολοκληρωθεί και το θέμα των δεδουλευμένων, οι εργαζόμενοι πρέπει να πληρωθούν. Διότι αυτό το έργο αρχίζει να θυμίζει λίγο το γνωστό σκούρα πυρί. Όταν ο ανάδοχος έχει πάρει περίπου το 40% της σύμβασης και έχει εκτελέσει μόνο το 15%, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Και ενώ συμβαίνουν αυτά, δεν πληρώνει καν τους εργαζόμενους. Εμείς λοιπόν απαιτήσαμε να πάρθουν τα μέτρα για την ολοκλήρωση του έργου, αλλά και να γίνει χρήση των ειδικών διατάξεων του άρθρου 37 του νόμου 3669 του 2008, όπου προβλέπουν το εξής, ότι όταν ο ανάδοχος δεν πληρώνει, τότε η αρμόδια υπηρεσία συντάσσει κατάσταση μισθοδοσίας και πληρώνει απευθείας τα δεδουλευμένα. Πρέπει λοιπόν να γίνει χρήση αυτής της διάταξης και αυτό απαιτήσαμε χθες, παρουσία και εργαζομένων από το φράγμα του Ασοπού. Η διοίκηση της περιφέρειας συμφώνησε ότι αν ο εργοδότης συνεχίσει να μην πληρώνει τους εργαζόμενους, θα κάνει χρήση αυτής της διάταξης, γιατί δεν μπορεί τώρα να έχουν πάρει τόσα χρήματα και να μένουν οι εργαζόμενοι απληρωτοί. Και ξέρετε, τώρα τα έργα υποδομών βασικά περνάνε από σχεδόν όλα από τις περιφέρειες και από τους δήμους. Αν επιτρέψουμε να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, τότε κανένας δεν θα πληρώνει. Και με την ευκαιρία καλούμε τους εργαζόμενους που έχουν τέτοια προβλήματα ή που μπορεί να τους προκύψουν τέτοια προβλήματα, να έρχονται σε επικοινωνία με το ταξικό κίνημα, με το ΠΑΜΕ, με τη Λαϊκή Συσπήρωση και να απαιτούν και οι ίδιοι να γίνει χρήση αυτής της διάταξης που τουλάχιστον όσο καιρό θα ισχύει τους κατοχυρώνει ότι δεν θα μείνουν απλήρωτοι τη στιγμή που το δημόσιο πληρώνει και οι εργολάβοι τα βάζουν στην τσέπη τους. Το δεύτερο θέμα που... τη δεύτερη επερώτηση που είχαμε καταθέσει και αυτή στις 2 του Σεπτέμβρη και συζητήθηκε χθες, είχε να κάνει με απλήρωτους στο πρόγραμμα TOPSA, δηλαδή το τοπικό πρόγραμμα στήριξης ανέργων. Ενώ, όπως ξέρετε, η ανεργία θερίζει και χιλιάδες άνεργοι μένουν χωρίς επίδομα, οι κυβερνήσεις αφήνουν χωρίς επίδομα τόσες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους, έχουν φτάσει ακόμα να προωθούν διαδικασίες για περικοπή ακόμα και προνοιακών επιδομάτων. Τώρα διαθέτουν αρκετά ποσά μέσα από προγράμματα, κυρίως TOPSA και το ΠΕΚΟ, στη λογική της στήριξης και της προώθησης παραπέρα της ευέλικτης μορφής εργασίας, μέσα από διάφορα προγράμματα τα οποία διαχειρίζονται διάφοροι φορείς. Η Περιφέρεια και οι Δήμοι έχουν, θα έλεγε κανείς, σχεδόν τη μερίδα του λέοντος σε τέτοια προγράμματα. Είχαμε πρόσφατα στην Κορινθία με μια εταιρεία η οποία είχε αφήσει απλήρωτος τους εργαζόμενους ενώ είχε πάρει τα χρήματα από το πρόγραμμα. Έγινε παρέμβαση από το ΠΑΜΕ και τελικά οι εργαζόμενοι αυτοί πληρώθηκαν. Τι γίνεται όμως τώρα, ενώ σε αυτά τα προγράμματα που αναγκάζονται να πάνε οι άνεργοι για να πάρουν μια μικρή ανάσα, να τσοντάρουν κάτι στον οικογενειακό προϋπολογισμό, γιατί το ξέρετε ότι τα χρήματα είναι ελάχιστα,
Αντί οι άνθρωποι να πληρώνονται χωρίς καθυστερήσεις και άμεσα, πρώτοι θα έλεγε κανείς από κάθε άλλον, γιατί τα έχουν ανάγκη, βλέπουμε τα διάφορα τροκτικά και επιχειρήσεις που λιμένονται αυτά τα προγράμματα να παίρνουν τα χρήματα και να μην πληρώνουν τους εργαζόμενους. Τώρα έχουμε καινούρια περίπτωση, μια αναπτυξιακή σύμπραξη αριστομένη στη Μεσσηνία, όπου εκτελεί έργο τόψα και ενώ έχει πάρει χρήματα, δεν πληρώνει τους καταρτιζόμενους που θα έπρεπε να πληρώνονται, να είναι οι πρώτοι, δηλαδή ωφελούνται όλοι οι άλλοι και με σημαντικά ποσά πολύ μεγαλύτερα από τους καταρτιζόμενους και οι καταρτιζόμενοι να εκλιπαρούν για να πάρουν αυτά τα ελάχιστα τα ψίχουλα. Και σε αυτή την περίπτωση και στην προηγούμενη, δηλαδή στο Ασοπού, η διοίκηση της περιφέρειας συμφώνησε ότι πρέπει να ασκήσει όλες τις δυνατότητες που της παρέχει ο νόμος και τη δυνατότητα που έχει μέσα από την διαδικασία των πληρωμών, ούτως ώστε και οι εργαζόμενοι στο τόψα της Μεσσηνίας και οι εργαζόμενοι στο φράγμα του Ασοπού να πάρουν τα χρήματα από τους αναλόγων, δηλαδή και οι καταρτιζόμενοι και οι εργαζόμενοι.